όταν είδα ότι στο στοίχημα η Ελλάδα έδινε γύρω στο 1,5-1,60 τουλάχιστον εδώ πέρα που είμαι εγώ και η Ισπανία έδινε γύρω στο 2,70, κάτι τέτοιο, 2,60, κατάλαβα ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Η Ελλάδα, επειδή έχει το Γιάννη Αντετοκούνμπο, επειδή ίσως έχει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και μέσα στην Εθνική παίζουν παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έπαιζε με μια Ισπανία με τάχα μου ή όχι τάχα μου γερασμένους Γιούλ, Ρούντι και δεν ξέρω τι, με κάποιους NBAers πιο μικρού βεληνικούς, βλέπε Αλντάμα, από τον Γιάννη, και ο κόσμος μπερδεύτηκε και πήγε και έπαιξε πολύ Ελλάδα. Πείτε μου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και το πώς ήρθε, σε ποιο πλανήτη, πώς έλεγε αυτή, σε ποιο ουράνιο και τόξο είναι η Ελλάδα τόσο ξεκάθαρο φαβορή απέναντι στην Ισπανία. Σε ποιο άθλημα, σε ποιο γαλαξία. Δεύτερη ήταν λοιπόν, ας αφήσουμε τα στοιχήματα και το ποιος έπαιξε, τι έπαιξε και τι έγινε. Άλλη μία ήττα για την Ελλάδα, νομίζω και πάλι με 7 πόντους διαφορά, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, δεν το κοίταξα τώρα. 7 είχαμε χάσει και από τον Καναδά, πράγμα που δεν είναι απαραγορευτικό γιατί υποτίθεται νικά στην Αυστραλία και έχεις κάποιες ελπίδες ακόμα. Τάχαμ δήθεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στον αγώνα Ισπανία-Ελλάδα. Εδώ είμαστε, χαιρετώ. Μυρωδιάς Πυριάρας, Coach Podcast, να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα και το καλοκαίρι. Εδώ στις επάλξεις και σήμερα μετά τον δεύτερο αγώνα στον Όμιλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να κάνετε τα like σας, τα subscribe όσοι δεν έχετε κάνει ήδη. Θέλω καμπάνες, κουδούνια, όλα αυτά για να μεγαλώνει το κανάλι. Λοιπόν, χάσαμε από την Ισπανία και ουσιαστικά χάσαμε από μια πιο ταλαντούχα ομάδα. Το μπάσκετ ευτυχώς ή δυστυχώς είναι το πιο δίκαιο άθλημα, γιατί παίζεται στους πολλούς πόντους. Δεν είναι ποδόσφαιρο που μπορείς να κλέψεις τη νίκη με 1-0, 2-0, 2-1. Εκεί πέρα πας στους πολλούς πόντους και λογικά όσο περισσότεροι πόντοι, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει η πιο ταλαντούχα ομάδα. Η πιο ταλαντούχα ομάδα προφανώς είναι η Ισπανία και δεν είναι η Ελλάδα. Και μην ακούσω τώρα είχαμε το Γιάννη και οι άλλοι δεν είχαν το Γιάννη ή κάτι παρόμοιο, γιατί ένας Κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ένας Γιάννης ο οποίος έβαλε πάλι σχεδόν 30 πόντους, πήρε 10 plus rebound κλπ. Αλλά μόνος του δεν μπορεί. Και η βοήθεια που έχει είναι λιγότερη από αυτή που έχουν τα αστέρια της Ισπανίας. Είναι πιο ολοκληρωμένη η ομάδα η Ισπανία, είτε μας αρέσει είτε όχι. Έχουν γίνει και λάθη προφανώς από τους δικούς μας, θα τα πούμε σιγά σιγά. Το μάτς ξεκινάει με τρίποντα, τρίποντο καλάθι, καλό σημάδι αυτό, τρίποντο Αλντάμ, ο οποίος έχει τρελαθεί σε όλο το τουρνουά. Ήταν πάλι ο καλύτερος παίκτης της Ισπανίας με 19 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, και 10 rebound. Ένας εξαιρετικός παίκτης, φινετσάτος, ωραίος. Εγώ τον έχω στο μυαλό μου ως ο νέος Kevin Love, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Είναι πολύ πιτσιρικάς και σιγά σιγά νομίζω θα πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχή στο NBA και περισσότερες ευθύνες, μεγαλύτερο συμβόλαιο και ό,τι όλο αυτό προφανώς συνεπάγεται. Τώρα, η Ισπανία έχει κάποια πράγματα τα οποία τον απλό φύλαθλο έτσι τον θαμπώνουν λίγο, τον μπερδεύουν. Όταν βλέπεις στο προηγούμενο μάτς να πιέζει τον καλάθι το Pitbull, ο Ντόρτ, και στην αρχή αυτού του αγώνα να τον πιέζει ο Λόπεζ Αρωστάκη, πώς το λένε εκείνος εκεί, ο ορκωτός λογιστής, ξέρω εγώ, τη Βαλένθια, εκεί λες, ναι ρε φίλε, είναι χειρότερη ομάδα η Ισπανία, που είναι χειρότερη από τον Καναδά, πρέπει να το πάρουμε το μάτς, θα το πάρουμε το μάτς, ξεκινάς και καλά, έχεις και ένα 20-12 στην αρχή στο πρώτο δεκάλεπτο και γενικότερα η διάθεση, η αυτοπεποίθηση ανεβαίνουν συνέχεια. Μπήκε ο Ρούντι μέσα με το τσουλούφι, τραυματιστική, δεν μπορώ να το κοροϊδέψω και όσο ήθελα, γιατί δεν το χωνεύω καθόλου τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω το γεγονός ότι είναι μεγάλος παίκτης. Με το τσουλούφι του, λες και βγήκε από την κομπανία του Ατίκ, ξέρω εγώ, να χορέψει «Όπα η καρδιά μου ισορρόπα», ξέρω εγώ. Ο τέλος άντων. Δεύτερο τρίποντο καλάθι μέσα σε όλα αυτά, στην πρώτη περίοδο ακόμα,
Ο Γιάννης με κανένα δυο φάσεις ξεκινάει να τραμπουκίζει ουσιαστικά τους ψηλούς των αντιπάλων, αλλά εκεί είναι που εμφανίζεται ο Γιούλ για χιλιοστή φορά στην καριέρα του, για να μας καταστρέψει τη διάθεση, να μας χαλάει το πάρτι και να κατουράει στα ποτά μας. Έτσι. Το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει με τη διάθεσή μου να είναι στο εξής. Νικάμε ένα πόντο όμως. Σε ένα δεκάλεπτο που έχουμε κυριαρχήσει. Δεν είναι καλό αυτό. Ο Γιούλ σιγά σιγά αρχίζει και τους βάζει μπροστά, γιατί είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Τολιόπουλος απαντάει, ένας Τολιόπουλος ο οποίος ήταν εξαιρετικός για άλλη μια φορά. Και εδώ θέλω να κάνω την παρένθεσή μου. Όταν βλέπεις εσύ ότι δεν σου τραβάει ο walk-up, τα έχουμε πει για το walk-up, πολλοί το παρεξήγησαν, είπανε δεν σας αρέσει ο walk-up, τι δεν είναι καλός παίκτης ο walk-up. Άλλο ο walk-up του Ολυμπιακού που έχει συγκεκριμένο ρόλο και ξέρει ακριβώς μέσα στο χρόνο, μέσα σε 70 αγώνες μέσα στο χρόνο τι να κάνει, και άλλο με την εθνική που πρέπει να βρει ρόλο και τρόπο να βοηθήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους αγώνες. Δεν είναι το ίδιο. Ο walk-up ήταν πάλι πάρα πολύ κακός. Όταν έμπαινε μέσα κολούσε η ομάδα, και αυτό προφανώς δεν είναι ευθύνη του walk-up μόνο, αλλά και του Σπανούλη και ουσιαστικά όλων αυτών που δεν έχουν μπορέσει να τον ενσωματώσουν όπως πρέπει στην ομάδα. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, θέλω για το Ρούντι να πω κάτι τώρα. Είδατε ότι έκανε σε κάποια φάση, θα προσπαθήσω να βρω και φωτογραφία, ο Τολιόπουλος διαθλητικό φάουλ. Ξεκάθαρο, πάμε παρακάτω. Ο Ρούντι, γιατί δεν το χωνεύει κανένας, ούτε τα ντεράτου δεν το χωνεύουνε. Είδατε στο πέσιμο που κάνει ένα έτσι και βαράει αγωνιά στον Τολιόπουλο. Αυτό προφανώς δεν το πήρε χαμπάρι πολλοί κόσμος. Αν είδατε το replay ή αν έχετε δυνατότητα να γυρίσετε πίσω το βίντεο, τέλος πάντων τη μετάδοση να το δείτε, κάντε το και το καταλάβετε. Δεν περνάει φάση που να μην κάνει κολοπεδιαριά ο Φερνάντες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία, που και το σφαλιάρα, δηλαδή κάπως έτσι έκανε και μία τον βάρεσε, δεν ξέρω πώς. Τέλος πάντων. Παίζουν πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Ισπανοί. Δικαίως περνάνε μπροστά και περνάνε και πολύ μπροστά. Εμείς πάρα πολύ άγχος. Καμία σχέση το πρώτο με το δεύτερο δεκάλεπτο όσον αφορά και τις δύο ομάδες. Και ουσιαστικά αυτή με ωραίο μπάσκετ κατακτάνε και σταθερό προβάδισμα που φτάνει και το σύν 14 στο τέλος του ημιχρόνου. Τι ξεχωρίζω εκεί και λέω ότι θα γυρίσουμε κάπως. Το 69% στα τρίποτα των Ισπανών. Είναι αδιανόητο το ποσοστό στο πρώτο ημίχρονο και ουσιαστικά σου λέει ότι ναι, θα παίζει το δικό του ποσοστό. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία μια ομάδα να τελειώνει με 70% στα τρίποτα, τον αγώνα ολόκληρο. Οπότε πρέπει να γίνουν κάποια καλά πράγματα και να γυρίσουμε. Ένα που παρατήρησα επίσης είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ξεκουράστηκε αρκετά αναλογικά ο Γιάννης, που σήμαινε ότι στο δεύτερο θα παίξει σχεδόν όλο το match. Έτσι και έγινε, έπαιξε σχεδόν όλο το match στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς εδώ μεταξύ, 33% στο τρίποντο, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, τα έχω και σημειωμένα εδώ πέρα, να μην ξεχάσω τίποτα. Τρίτη περίοδος. Γιάννης Φουργιώζος μπαίνει και αρχίζει να τραμπουκίζει τους πάντες για άλλη μια φορά, γιατί απλούστατα είναι 5 φορές πιο δυνατός από οποιονδήποτε αντίπαλο. Οι Ισπανοί πάντως το ξεπερνούν αυτό εύκολα, βάζουν καλάθια και κρατάνε μια διαφορά τουλάχιστον αρχικά. Έβαλα κάτι κολόφαρδα ορειβατικά εκεί πέρα. Ο Γουίλι έβαλε ένα, ο Αλντάμα δεν θυμάμαι. Πάντως ουσιαστικά μας κρατάνε σε μία απόσταση τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, εμείς ξυπνάμε με τρίποντο walk-up, τρίποντο Παπα-Νικολάου και μετά καλάθι και φάουλ Γιάννη. Και ουσιαστικά ο Γιάννης, ο οποίος ξεκουράστηκε στο πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω αν ξεκουράστηκε και υπερβολικά πολύ. Δεν θα πω ότι ξεκουράστηκε υπερβολικά πολύ. Νομίζω πάντως ότι είμαστε άλλη ομάδα. Φυσικά δεν ανακάλυψε την Αμερική με αυτό που είπα τώρα. Είμαστε άλλη ομάδα με τον Γιάννη και τελειώνουμε το δεκάλεπτο με 62-56 και ουσιαστικά παίρνουμε θάρρος. Και ουσιαστικά πάμε μέχρι εκεί που τους φτάσαμε και μετά αυτό το πράγμα ξέφυγε και χάσαμε τον αγώνα. Τρίποντο Ρούντι τους κρατάει στη ζωή στην τέταρτη περίοδο, στην αρχή που πλέον είμαστε μια ανάσα να τους φτάσουμε και να τους προσπεράσουμε. Χουάντσο επίσης από το πουθενά έλεγε και ο σπίκερ, ο Σέρβος, ο οποίος ήταν ξεκάθαρο με την Ελλάδα, λέω κάτι μπράβο έλεγε για μας, τους δικούς μας εκεί πέρα. Χουάντσο τρίποντο κι αυτός θυμήθηκε, ας πούμε, ότι έπρεπε να σκοράρει κι αυτός και έβαλε. Και ουσιαστικά στο 68-67 ο Σπανούλης κάνει μια αλλαγή την οποία την παρατήρησα και μου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Παίζει πάρα πολύ χαμηλό σχήμα.
Έχει μέσα Καλάθι, το Λιόπουλο, Λαρετζάκη, Παπα-Νικολάου στο 4, Παπαγιάννη στο 5. Λαρετζάκη πάλι με ένα σωστό 3 λάθη, ξέρω εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ ενθουσιώδης, υπερβολικά ενθουσιώδης, και αυτό δεν είναι σωστό και καλό. Ο Τολιόπουλος ίσως είναι σταθερά σε όλο το τουρνουά, έστω σε 2 μάτς, ο δεύτερος ή τρίτος καλύτερος παίκτης της ομάδας, πίσω από Γιάννη και Παπα-Νικολάου προφανώς. Και εκεί που μου ανάβει ένα λαμπάκι και λέω κερδίζουμε, πως λέει, νικάμε αδέρφη που λέει ο Παπαφλέσσας, ο Παπαμιχαήλ, χαμένο τρίποντο εύκολο του Αμπρίνες και ένα τραμπουκισμό Γιάννη, πάλι κάτι μπαίνει μέσα, παίρνει μέσα στην αγκαλιά του και κάνει το 71-71. Και εκεί λες ότι η κατάσταση διαμορφώνεται εις βάρος των Ισπανών ξεκάθαρα. Και εκεί μπαίνει ο Γόκα πάλι. Είμαι Ολυμπιακός, ξέρω ότι είμαι Ολυμπιακός. Δεν θα κρυφτώ επειδή το παιδί αυτό παίζει στον Ολυμπιακό να πω ότι εντάξει, ήταν μέτριος, ήταν πάλι κακός ο Γόκα. Λοιπόν, βλέπεις ότι δεν τραβάει. Βάλε το Μωραΐτη. Εν τέλει, δοκίμασέ τον 2 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Αν δεν μπορεί ο Τολιόπουλος, δεν έχει τις ανάσες, δεν έχει οτιδήποτε, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, πρώτη επίθεση με walk-up, μένει μπάλα στα χέρια του Καλάθι που την πετάει σε τύχη, ξέρω εγώ, γιατί αλλάζανε πάσεις οι δυο τους, λες και παίζανε μήλα, ξέρω εγώ. Δεύτερη επίθεση, μπέρδεμα και επιθετικό φάουλ του Γιάννη. Έχει προηγηθεί και μια παπαριά, να την πω έτσι, των διαιτητών που διώχνει την μπάλα ο Παπαγιάννης, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν έχει προηγηθεί. Μετά έγινε αυτό. Ο Παπαγιάννης έχει ακουμπήσει μπάλα τη Στεφάνη και τη διώχνει. Και άλλη μετά το Καλάθι. Γιατί FIBA, ξέρω εγώ. Να μου πεις, γίνονται όργια σε κάθε μάτς, πολλαπλά για κάθε ομάδα και εναντίον κάθε ομάδας. Τίποτα. Γιάννης μόνος του πολλές φορές. Η Ελλάδα δεν έχει το ταλέντο των Ισπανών, δεν έχει το ταλέντο των Καναδών ή των Αυστραλών. Πέσαμε σε δύσκολο όμιλο, πρέπει να κάνουμε μια νίκη. Ας ελπίσουμε να την κάνουμε την Αυστραλία. Στο τέλος θα είχαμε και το Καλάθι και τον κοκκίνο μπάμπουρα εκεί πέρα, τον Paul Scholes, ας πούμε, τον άσχημο ξάδερφο του Paul Scholes. Χάσαμε και με 7 πόντους αντί για 5, ακόμα και η διαφορά μετράει, το ξέρετε. Και ουσιαστικά πλέον φτάσαμε να παρακαλάμε μάλλον να κερδίσει ο Καναδάς στην Αυστραλία, στο μάτς το οποίο βλέπετε εσείς την ώρα που εγώ μοντάρω, και να κερδίσουμε τους Αυστραλούς με ικανή διαφορά να βγούμε τρίτη και όχι τέταρτη. Δεν ξέρω καν αν γίνεται αυτό. 48% στα τρίποντα οι Ισπανοί, 34% εμείς, έπεσε το ποσοστό τους, αλλά δεν έπεσε τόσο όσο θα θέλαμε. Και είπαμε τώρα, Αλντάμα 19-10, Γιούλ 13 πόντι 6 assist, ανέστησε στον πεθαμένο τέλος πάντων, που λέει το τραγούδι. Γουίλι 11 πόντους 7 rebound και να μην το ξεχάσω, ένας απολύτως μεστός, καταπληκτικός, σοβαρός Λορέντζο Μπράουν, 7 πόντι 10 assist, με μαεστρία να οργανώνει κάθε επίθεση της ομάδας του. Εμείς είπαμε Γιάννης 27-11, το Λιόπουλος 14 πόντι, πολύ καλός Παπα-Νικολάου πάλι με κάποια κρίσιμα τρίποντα και με σοβαρές άμυνες, αλλά μας λείπει από εκεί και πέρα. Ο Καλάθης και αυτή τη φορά ήταν εκεί πάντα στους 6-7-8 πόντους, 6-7-8 assist, καλά είναι αυτά όλα. Έβαλε και τρίποντα ο Καλάθης, δεν έχω μεγάλο παράπονο από αυτόν σήμερα, αλλά από εκεί που έχουμε παράπονο εκτός από τον walk-up, για να μην λέμε μόνο για αυτόν, ήταν προφανώς στον κακό, στον πολύ κακό και σήμερα Μητογλου, έτσι, και στον πολύ κακό Παπαγιάννη, ο οποίος έβαλε 2 Καλάθης από τα 5 λεπτά του αγώνα, έβαλε 5 πόντους, τρίποντο δίποντο, και μετά κατάπιε το εξαφανιζόλ. Δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Να σας πω το πρόγραμμά μου, απλά για να ξέρετε ότι τον τρίτο αγώνα δεν νομίζω να κάνουμε βιντεάκι, γιατί θα είμαι στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, στο χωριό εκεί που θα είμαι, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στο να γίνει βιντεάκι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, να οργανωθούμε λίγο εκεί πέρα με ίντερνετ και λοιπά, και όλα τα άλλα θα τα δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, άλλη μια φορά. Στηρίξτε το κανάλι μας, βλέπετε μπάσκετ, παίζετε μπάσκετ, παρακολουθείτε Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί στην τελική έχουν όλα πλάκα, και η τοξοβολία και η ξηφασκία και όλα έχουν έτσι όμορφο
ενδιαφέρον και προφανώς πάνω απ' όλα προσέχουμε τον εαυτό μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα και οδηγούμε, αν πηγαίνουμε κάπου ταξίδι, συνετά, ψύχρεμα και κάνουμε και διάλειμμα συχνά, αν δούμε ότι κουραζόμαστε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε.